Πάμε αμέσως και εντάχει Θεσσαλονίκη. Ρεπορτάζ ΠΑΟΚ Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Χαίρετε. Γεια σου Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Τι κάνεις? Καλά, καλά, μια χαρά εσείς. Καλά κι εγώ. Η μέρα έτσι μιας σχετικής ξεκούρασης πνευματικής και σωματικής. Ο Λουτσέσκου είπε χθες ότι έτσι το είχε προγραμματίσει, έτσι κι αλλιώς. Έτσι ανέφερε τώρα, τι ξέρω εγώ. Και ότι δεν επηρεάστηκε καθόλου από την αναβολή της αγωνιστικής, ούτε για τα πλάνα του, ούτε για τα σχέδια, ούτε για τον προγραμματισμό, για τις προπονήσεις. Το ότι έτσι θα πήγαινε το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ, είτε έπαιζε είτε δεν έπαιζε την Κυριακή. Ξεκουράζονται λοιπόν σήμερα, επιστρέφουν από αύριο στο γήπεδο και αρχίζει η προετοιμασία. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ παίζει την άλλη Πέμπτη με την Ελσίνκη, εκτός και αν η ελληνική κυβέρνηση, ξέρω εγώ, σκεφτεί να το ματαιώσει και αυτό. Μπορεί, ξέρω εγώ, να πάρει μέτρα να ματαιωθεί σε όλη την Ευρώπη το ποδόσφαιρο. Κοίταξε να δεις αυτό που βλέπω, επειδή τώρα λες αυτό, βλέπω εδώ σε κάποιες ιστοσελίδες ότι σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Μέγκα στο κεντρικό δελτίο και ενδεχομένως με αφορμή την αυριανή σύσκεψη, έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου, ότι ένα από τα μέτρα που θα πέσουν στο τραπέζι και θα συζητηθεί ως πιθανή λύση θα είναι η διακοπή όλων των αθλημάτων μέχρι το τέλος του 23. Αστείο. Ναι, είναι αστείο. Εγώ λέω να ξανακλείσουν οι κλειστοί σύνδεσμοι. Ναι. Έχουν κλείσει 4-5 φορές. Ναι. Ας ανακοινώσουμε άλλη μια φορά το κλείσιμο των κλειστών συνδέσμων. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Για να μην πάω και σε άλλα θέματα που σχετίζονται με την ελληνική αστυνομία και γίνουμε και κακοί. Όχι, άσχημα, μην χαλάσουμε τις καρδιές μας. Ναι, λόγια, πολλά λόγια. Ναι. Ας μείνουμε στις προσευχές πραγματικά να σωθεί ο άνθρωπος. Να σωθεί, να, αυτό είπα και εγώ. Να βγει όρθιος από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Άκου, λέει, να σταματήσουν τα πάντα. Για πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με αυτόν καθ' αυτόν τον αθλητισμό, το παιχνίδι, δεν έχουν σχέση. Δεν είναι... Ούτε η επίλυση των κρατών είχε σχέση, ούτε το τι έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη είχε σχέση με δεν παιχνίδι, με γεγονός, με τίποτα. Έχει να κάνει γενικότερα με την κοινωνία και όσο γίνονται έξω. Αυτό είπα στον πρόλογο μου, Δημήτρη. Αλλά, τέλος πάντων. Λοιπόν, στα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ παίζει σίγουρα την άλλη Πέμπτη με την Ελσίνκη. Αυτό που περιμένουμε είναι η επιστροφή του Μπάμπα, του Κουλιεράκη και του Ζίβκοβιτς. Είναι σημαντικοί ποδοσφαιριστές σαφώς για την ομάδα. Χθες η ομάδα για πρώτη φορά έβγαλε μια, πώς να το πω, ίσως ήταν κοινοτροπία. Κούραση. Ναι, ναι. Και στο μυαλό ίσως. Θα δούμε και αν και το σώμα. Έχει βγάλει και κάποια μυϊκά, τώρα τελευταία σημάδια που σαφώς χρειάζονται προσοχή τώρα που τελειώνει η χρονιά. Ο Λουτσέσκου είπε ότι δεν ήταν αποφασιστική σημασία στο παιχνίδι μέσα σε μια σειρά τέτοιων αγώνων και λογικά λίγο ξέφυγε το πράγμα. Σαφώς όλα αυτά θα συζητηθούν για να επιστρέψει ο ΠΑΟΚ και στις καλές εμφανίσεις. Σαφώς δικαιούταν και για ένα μέτριο παιχνίδι απέναντι στο Βόλο. Παραμένει ανοιχτή σαφώς υπόθεση πρόκριση για το δεύτερο μάτς τον Ιανουάριο. Δεν έχει κάτι άλλο φοβερό αυτή τη στιγμή. Μηνύματα από ποδοσφαιριστών, η κούραση, κάποια χιουμοριστικά του Κωνσταντέλια με ένα σημειάκι το οποίο χαραβάλωσε χθες και ένα καλό κλίμα, παρά το ότι, εντάξει, για άλλη μια φορά θα το πω, δεν έχει πολύ κόσμο το γήπεδο, ναι, και είναι ένα έτσι, θέμα ζήτησης γιατί και πώς. Μπορούμε να μιλήσουμε με πιθανότητες, τελευταίο αυτό που σε ρωτάω και σε αποδεσμεύω, για τους Μπάμπα, Ζίβκοβιτς και Κουλιεράκη, εν ώψη Ελσίνκη, ή είναι ακόμα νωρίς? Ο Κουλιεράκης έχει πολλές, ακολουθεί ο Ζίβκοβιτς, ενώ ο Μπάμπα έχει μείνει πάρα πολλές εβδομάδες έξω και να μπει σαφώς θα χρειαστεί χρόνο και δεν είναι και τόσο πιθανό το ρίσκο για να χρησιμοποιηθεί. Αύριο σαφώς πιο πολλές απαντήσεις. Ωραία. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.